τι είναι η ιστορία του πατέρα μου, πώς γλίτωσε τον εξισλαμισμό κατά τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο Κώστας Χατζηιωαννίδης από την Πάτρα έχει κοντά 20 χρόνια που έχασε τον πατέρα του. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημέρων, ενάντια σε όλες τις προβλέψεις και αφού διηγήθηκε πολλές φορές τα όσα πέρασε. Πώς το έσκασε από το κολέγιο Ανατόλια που είχε γίνει κέντρο εκτουρκισμού και πώς από τη Συρία βρέθηκε στην Ελλάδα. Ένας έφηβος πια με κλεμμένη παιδική ηλικία. Ο πατέρας μας Χαράλαμος Χατζηιωαννίδης γεννήθηκε στην Αμισό, Σαμσούντα, του Πόντου το 1906 και πέθανε στη Δράμα το 2004. Ο πατέρας μου Ιωάννης Χατζηιωαννίδης, καταγεγραμμένος στον Πόντο ως Χατζηγιάν Γιάνγκον του Χαμπούκα, εγγονός του Χατζηγιάν Γιάνκου, πλούσιου ιδιοκτήτης Χανίων, που εκτός από τον μεγαλύτερο Χαμπούκα είχε και τρία μικρότερα αγόρια, τους Δημητρίκα, Λαζαρίκα και Θοδωρίκα. Ήταν από το χωριό Καρά Μαχμούρ της Σαμσούντας και η μητέρα του Δέσποινα από την Ινόη. Γύρω στο 1914 ο πατέρας μου έχασε τη μητέρα του από κάποια λοιμώδη νόσο που είχε ενσκύψει στη Σαμσούντα. Με τα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο πατέρας μου Ιωάννης, όπως πολλοί Έλληνες του Πόντου, αρνήθηκε να επιστρατευτεί στον Τούρκικο στρατό για να μην πολεμήσει εναντίον των Ελλήνων. Κατέφυγε ως φυγόστρατος στα βουνά του Δυτικού Πόντου και εκεί εντάχθηκε σε αντάρτικες ομάδες. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω, ένα γεγονός που μας διαφωτίζει σχετικά με τον φρόνημα των ομάδων αυτών. Ο Γιάνγκος ζήτησε να μην πάρει όπλο για λόγους συνειδήσεως και ο καπετάνιος το δέχτηκε και του ανέθεσε να κάνει τον διαπραγματευτή και να εισέρχεται άοπλο στα τουρκικά χωριά που περικύκλωναν για να ζητήσει τροφές ή ό,τι άλλο. Κάποια παλικάρια διαμαρτύρηκαν στον καπετάνιο και εκείνος τους απάντησε. Δεν πολεμάει όμως εκθέτει τον εαυτό του στον κίνδυνο και επιδεικνύει περισσότερο θάρρος από εσάς όταν μόνος και άοπλος μπαίνει σε κάθε χωριό, διότι μπορεί και ένα παιδί να το σκοτώσει. Με τα λόγια αυτά του καπετάνιου υποχώρησαν και το δέχτηκαν όλοι στην ομάδα. Έτσι ο μικρός Χαράλαμος έμεινε μόνος υπό την προστασία της αδελφής του πατέρα του και περί το 1917 ασθένησε από τύφο και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στη Σαμσούντα. Όταν αποθεραπεύτηκε και βγήκε από το νοσοκομείο η θεία του, έχουσα η ίδια χάσει δικούς της από τους Τούρκους και μέσα στη γενική σύγχυση των Ελλήνων δεν μπόρεσε να τον παραλάβει. Θεωρήθηκε αζήτητος, δηλαδή χωρίς κανένα συγγενή. Μαζί με άλλα τέτοια παιδιά οι αρχές τους μετέφεραν στην Μεζιφούντα, όπου είχαν επιτάξει το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια και είχαν εγκαταστήσει ένα κέντρο εκτουρκισμού μέσω εξισλαμισμού των χιλιάδων ορφανών και απροστάτευτων ανήλικων χριστιανών του Πόντου. Εκεί είχαν μαζέψει, με βάση τη μαρτυρία του πατέρα μου, 3.000 παιδιά. Καθημερινά τους έκαναν μαθήματα θρησκευτικά για το Ισλάμ. Έξω φρουρούσε ο στρατός και δεν μπορούσε κανείς να διαφύγει. Στα παιδιά υπήρχε μεγάλος φόβος και υπάκουαν στα πάντα. Άλλωστε τους έκαναν πολλές περιποιήσεις με απότερο σκοπό να δεχτούν να αλλαξοπιστήσουν. Το κτίριο του Κολεγίου Ανατόλια στη Μεσηφούντα του Πόντου. Κάποια μέρα τους είπαν οι ημάμιντες, από αύριο θα είστε όλοι τέκνα του Ισλάμ. Ο πατέρας μου στάθηκε τυχερός, διότι είχε παρακολουθήσει κρυφά τις μεταμεσονύχτιες μυστικές συνεννοήσεις ομάδας μεγαλύτερων παιδιών που οργάνωναν με λεπτομέρειες την απόδασή τους και που του είχαν
αρνηθεί τη συμμετοχή επειδή ήταν μικρός και υπήρχε ο φόβος ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες. Οπότε θα κινδύνευε το παράτομο εγχείρημά του. Η απόδοση κανονίστηκε να γίνει την τελευταία νύχτα πριν από την επίσημη τελετή του εξισλαμισμού. Για να πάρουμε μια ιδέα των δυσκολιών της απόδρασης αυτής, θα αναφέρουμε τα εξής. Τα παιδιά μελέτησαν το χώρο και εντόπισαν το σημείο που ελεγχόταν λιγότερο από τις σκοπιές των στρατιωτών, ενώ στο σχέδιο προβλεπόταν ότι μετά την ταχεία προσπέλαση των κύριων χώρων του κτηρίου θα προσέγγιζαν το σημείο αυτό έρχοντας. Τέλος, αφού θα περνούσαν τη μάντρα, έπρεπε να τρέξουν χωρίς σταματημό όλη τη νύχτα. Επίσης κανόνισαν να φεύγει ο ένας μετά τον άλλον με ορισμένη καθυστέρηση, μετρώντας μέχρι έναν αριθμό, ώστε να μην δημιουργήσει στόχο. Όταν έφυγε και ο τελευταίος, έφυγε και ο χαράλαμπος και γλίτωσε τον εξισφαλισμό. Όχι όμως τα παιδιά που έμειναν πίσω, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσες χιλιάδες ήταν. Είναι και αυτό μια δραματική πτυχή της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, που ίσως είναι άγνωστη. Θα πρέπει όμως να υπάρχει κάποια σχετική αναφορά από την οικία Μητρόπολη, διότι τα παιδιά που απέδρασαν τρέχοντας όλη τη νύχτα βρέθηκαν, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, σε κοντινή πόλη κατά πάσα πιθανότητα στην Κάβετα, που απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από την Μερσιφούντα. Εκεί αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποιο χριστιανικό σπίτι που είχε μνημόσυνα, στο οποίο συμπτωματικά βρισκόταν ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης. Σε αυτόν εξιστόρισαν όλα όσα συνέβαιναν στο πρώην Αμερικανικό Κολέγιο της Μερσιφούντας. Φτάνοντας μετά το ερωνίσιο τρέξιμο στην πόλη, ο μικρός Χαράλαμπος από την εξάντληση προχωρούσε στα τέσσερα. Τον είδε ένας περαστικός με τουρκική ενδυμασία, που από θεία πρόνοια τελικά ήταν χριστιανός, ο οποίος κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει. Τον μεριμάζεσε και τον πήγε στα άλλα παιδιά. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι το Ανατόλια της Μερσιφούντας ακολούθησε την πορεία των Ελλήνων του Πόντου. Ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπως και πολλοί πρόσφυγες. Ο Χαράλαμπος κατόπιν βρέθηκε στη δίνη των γεγονότων της γενοκτονίας, στον Δυτικό Πόντο. Κινδύνευσε η ζωή του αρκετές φορές, όπως και του πατέρα του. Όμως ο Θεός ήθελε τελικά να έρθουν στην Ελλάδα και να συνεχιστεί η ζωή της οικογένειας. Αλλά ακολούθησαν διαφορετικές πορείες. Ο πατέρας Ιωάννης και ο αδερφός του Μέλπο και η Αδαμαντία ήρθαν στην Ελλάδα από τη Σαντσούντα, ενώ ο Χαράλαμπος, παρά σχετικά τη μικρή του ηλικία, συνελήφθη και εξορίστηκε με πολλές κακουχίες στο Ερπιστάν, στην περιοχή Μαράς της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Εκεί 2 χρόνια μετά η ανταλλαγή των πληθυσμών να φιλοξενείται από τον Τούρκο ληξίαρχο της πόλης, ο οποίος ανέλαβε την προστασία του διότι εκτίμησε το χαρακτήρα και τη μόρφωση που είχε λάβει από το ελληνικό σχολείο της Σαντσούντας. Όσοι είχε προλάβει λόγω της ταραχώδης περίοδου των παιδικών του χρόνων. Μάλιστα ο ληξίαρχος συγκέντρωσε τα παιδιά του για να τους δείξει με έκδηλο θαυμασμό ένα καλλίγραφο γραπτό του Χαράλαμπου με αραβική γραφή στην τουρκική γλώσσα, εκφράζοντας την απαγοήτευσή του που εκείνα δεν είχαν τέτοια έθεση στα γράμματα. Γι' αυτό τον είχε κοντά του ως γραμματικό και εντολοδόχο και του πρότεινε να τον κρατήσει σαν παιδί του, λέγοντάς του «Πώς θα πας στην Ελλάδα, οι Σύριοι για ένα θέση σου παίρνουν το κεφάλι». Επειδή ο Χαράλαμπος ήταν σε συνεννόηση με τον Έλληνα Μουχτάρη για τις διαδικασίες της ανταλλαγής, οι οδηγίες έλεγαν πως θα έπρεπε να διασχίσουν τη Συρία, Αντέπ, Χαλέπι, Σαμ, Ταράπουλους, Συριακή Τρίπολη και να φτάσουν στο Μπεϊρούτ, δηλαδή στη Διρυτό, όπου θα τους περίμενε το πλοίο για την Ελλάδα. Όντως, ήταν μια πολύ επικίνδυνη για τις συνθήκες της εποχής εκείνης διαδρομή. Όμως ο Χαράλαμπος απάντησε με σθένος. Ό,τι είναι να πάθουν οι άλλοι Έλληνες, ας το πάθω κι εγώ. Ήρθε τελικά στην Πάτρα το 1923 και σε ηλικία 17 ετών γονάτισε και φίλησε το χώμα της ελεύθερης πατρίδος. Άρχισε να ψάχνει
σε όλη τη Δυτική Ελλάδα την οικογένειά του και τελικά τους βρήκε εγκατεστημένους στην Κέρκυρα. Τα κίνητρα που έδωσε ο Βενιζέλος κατόπιν και ιδιαίτερος η καλλιέργεια καπνού που υπήρχε στη Μακεδονία ήταν οι αιτίες που όθησαν τον πατέρα του Ιωάννη, ο οποίος σημειωτέων πριν από τα γεγονότα του πόντου υπήρξε διακεκριμένος εξτέρ καπνών σε Αμερικανική εταιρεία της Αμισού, να πάρει την οικογένειά του και να εγκατασταθεί αρχικά στη Νέα Αμισό, Τσαϊτσιφλίκ, δρόμος και κατόπιν στην πόλη της Δράμας. Οι κοντινοί συγγενείς της οικογένειας εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα και στον Πειραιά. Είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για τα γεγονότα που περιέγραψα. Ζητώ συγγνώμη εάν οι χρονολογικές μου αναφορές δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Ο πατέρας μας στις διηγήσεις του σπάνια ανέφερε ημερομηνίες, ίσως γιατί έριχνε όλο το βάρος στα ίδια τα γεγονότα, που ήταν πολλά και είχαν τόσο πολύ συμβαδεύσει την παιδική και νεαρή του ηλικία. Κώστας Χατζιωαννίδης, Πάτρα.